Για τις απειλές που δέχονταν επί ένα χρόνο μίλησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου Σπύρος Δανέλης στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη. Εγώ τις παίρνω αυτές τις απειλές και τις χειδαιότητες και τις ύβρις και τις λιδωρίες, όχι τώρα, από το Γενάρη, από την παραμονή των φώτων, όταν εκφράστηκα τότε για το Μακεδονικό ξανά. Το 2018. Το 2018. Πέρυσι. Ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο. Που κλιμακώνονταν και τις τελευταίες μέρες βεβαίως είναι χιλιάδες, αν δείτε τα μηνύματα, ιδιαίτερα στα social media. Όπως είπε ο κύριος Δανέλης, ποτέ δεν αξιολόγησε ως ιδιαίτερη σημασία στα μηνύματα που ελάμβανε, έως ότου απειλές δέχθηκε και η ίδια του η κόρη. Εκτοξεύονται ευθέως απειλές. Ευθέως απειλές και μέχρι πριν από τέσσερις μέρες και αυτό δεν το αξιολογούσα σαν ιδιαίτερο ενδιαφέροντος ώστε να το κοινοποιήσω. Ή πολύ περισσότερο να πάω να ζητήσω την προστασία της αστυνομίας. Όταν όμως αποδέχτης έγιναν τα μέλη της οικογένειάς μου, τότε το πράγμα αλλάζει. Τι εννοείται? Όταν έχει πια μηνύματα στα social media η κόρη μου, πρέπει να το πω αυτό, καταλαβαίνει το πράγμα γίνεται όχι μόνο αδιανόητο, αλλά και απάνθρωπο απολύτως. Τότε αναφέρθηκα στις αστυνομικές αρχές, και από τότε μου επευλήθη προστασία, στενή. Προσωποποιήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ένας από τους άθλιους αποστολής, ο οποίος προσήχθη στην ασφάλεια και συνελήφθη. Ο κριτικός βουλευτής απάντησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τον κατηγόρησε και από το Ηράκλειο για αλλαγή στη στάση του μέσα σε 6 μήνες. Και κατέληξε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας ικανός πρωθυπουργός. Ναι, με ένα ιδιότυπο, προφανώς απρεπή τρόπο, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην περιοχή στην οποία πολιτεύομαι, μου κάνει ένα δώρο. Και ίσως αυτό είναι η αναγνώριση και η έκφραση με ιδιότυπο τρόπο της ευγνωμοσύνης του για την απόλυτη δυσκολία και την καταστροφή από την οποία τον έβγαλα. Δηλαδή, σας σηκώνει χτυπώντας σε αντίστοιχο ότι τον βγάλατε σε δύσκολη θέση, αυτό είναι το σχολείο σας? Προφανώς είναι σχήμα λόγου. Ο πολιτικός μου πολιτισμός δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ με χαρακτηρισμούς, αλλά ο δυνάμει πρωθυπουργός χώρας, πριν απ' όλα, δεν πρέπει να ψεύδεται και δεν πρέπει να στρεβλώνει την αλήθεια. Ψεύδεται. Το απάντησα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, πριν 6 μήνες. Δεν ψηφίσατε την πρόταση δυσπιστίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί είναι γνωστό. Και μέσα στη Βουλή προχθές το απάντησα. Ο Σπύρος Δανέλης έδωσε απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δέχθηκε ανταλλάγματα προκειμένου να στηρίξει την κυβέρνηση. Αν ήθελα ανταλλάγματα, ναι, αν ήμουν τυχοδιώχτης, τότε θα φλέρταρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να κυλήσω προς τα εκεί. Μαζί με το ποτάμι ή μόνος μου. Αυτό είναι καρφί. Γιατί αυτό. Είναι καρφί για συναδέλφους σας. Γιατί. Ότι κάποιοι. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Διολυσθένουν προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Με ανταλλάγματα ή προσδοκώντας ανταλλάγματα. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Εάν λοιπόν με ενδιέφερε να είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν να ήμουν υπουργός αρκετό καιρό τώρα. Τι εννοείτε? Αν το ήθελα. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να δημιουργήσω τέτοιες προοπτικές. Σας έγινε κρούση? Όχι, δεν είναι και μιλάω για τον εαυτό μου.